Σ' έχει ξεσπάσει στην Κύπρο με ένα οικονομικό καιρό σκάνδαλο που εκτιλήσεται σε μονή του νησιωτικού κράτους. Σύμφωνα με κυπριακά μεσενημέρωση, στο μενού του οικονομικού καιρό σκανδάλου περιλαμβάνει από παρακολουθήσεις και βιντεοσκοπήσεις πιστών μέχρι και σεξουαλικές πράξεις μοναχών. Στο κάδρο των ερευνών μπαίνει ένα χρηματοκιβώτιο το οποίο περιέχει περίπου 800.000 ευρώ, δύο διαμερίσματα σε Πειραιά και Κύπρο που φέρονται να ανήκουν σε δύο μέλη του μοναστηριού. Εξετάζεται αν τα χρήματα προέρχονται από προσφορέ των πιστών οι οποίοι εισέφεραν από το ειστερημά του στη μονή. Στο μικροσκοπιο μπαίνει και η τοποθέτηση τεχνητού μύρου σε σταυρό που έρεε όταν πιστοί προσέρχονταν να προσκυνήσουν, κάτι το οποίο παρέπεμπε σε θαύμα το οποίο προσέλκυε όλο και περισσότερου πιστού. Η όλη υπόθεση έλαβε διαστάσει όταν κάμερε κατέγραψαν σεξουαλικέ πράξει μεταξύ δύο μοναχών. Τι κάμερε φέρεται να είχαν εγκαταστήσει οι ίδιοι, παρακολουθώντα όσου έμπαιναν και όσου έβγαιναν σε γραφείο τη Μονή, καθώ και σε δωμάτιο το οποίο χρησιμοποιείται το ω κρεβατοκάμαρα. Τα δεδομένα ήταν τέτοια που, όπω αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωση, οι ίδιοι εμπλεκόμενοι ζήτησαν να καθαιρεθούν κάτι το οποίο θα γίνει κατά τη διάρκεια συνεδρία τη Ιερά Συνόδου. Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί με συνοπτικέ διαδικασίε εκτό και αν μέλη της Ιεράς Συνόδου ζητήσουν πλήρη ενημέρωση για όσα συνέβησαν και αμαύρωσαν την εικόνα της Εκκλησίας. Σημειώνεται πως η Μονή, πέραν του ότι προσέλκυε χιλιάδες πιστών, προσέλκυε και μέλη της Ιεράς Συνόδου μεταξύ των οποίων ο Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός και ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος. Οι μοναχοί, όπω επισημαίνουν τα τοπικά ειδησεογραφικά, διαθέτουν ένα διαμέρισμα στον Πειραιά και ένα στηλεμεσό και το ερώτημα είναι πού βρήκαν τα χρήματα για την αγορά του. Το σκάνδαλο κορυφώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα, αρχικά καταβλήθηκαν προσπάθειες να συγκαλυφθεί, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα.